1920 υπογραφόταν η συνθήκη των Σευρών, υπολοιπόθητη η Μεγάλη Ελλάδα φαινόταν να παίρνει σάρκα και οστά. Η Σμύρνη περνούσε σε ελληνική διοίκηση σε βάθος πενταετίας. Κανείς όμως δεν μπορούσε να προβλέψει το δράμα που επρόκειτο να συγκλονίσει τον απανταχού ελληνισμό το 1922. Οι μεγάλες δυνάμεις, ως νικήτρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ελέγχουν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Περιοχή, ωστόσο, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα πολύ θρησκευτικό, πολύ εθνοτικό μόρφωμα. Υπήρχε συνύπαρξη δηλαδή πολλών διαφορετικών εθνοσκεφτικών ομάδων. Ωστόσο, από τις αρχές του 19ου αιώνα αρχίζει σιγά σιγά και περνάει μέσα στην Αυτοκρατορία και στις διάφορες εθνοσκεφτικές ομάδες η έννοια του εθνικισμού. Η κορύφωση αυτού πράγματος γίνεται με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου αρχίζουν και εφαρμόζονται πολιτικές εκτοπίσεις, πολιτικές εθνοκαθάρσεων, αν θέλετε. Η απόφαση του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη το Μάιο του 1919 έχει ως αποτέλεσμα την απαρχή ενός τουρκικού εθνικιστικού πλέον κινήματος υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ. Η κοσμοπολίτικη Σμύρνη είναι μια περιοχή με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό και μακραίων εμπειρία συνίκησης με άλλες πληθυσμιακές ομάδες στα πλαίσια της αυτοκρατορίας. Το εγχείρημα να παραμείνει ελληνική θα αποδειχτεί δυσκολότερο από ό,τι υπογόρευε η ουτοπική μέθη της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Θεωρώ ότι είναι η στιγμή που θα πρέπει να προσεγγίσουμε την ιστορία με ένα διαφορετικό μάτι, κάτι το οποίο τουλάχιστον σε ένα επίπεδο ακαδημαϊκό και σε ένα επίπεδο ιστορικών έχει αρχίσει να γίνεται και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Μια προσεκτικότερη μελέτη πρωτογενών πηγών, μαρτυριών και λογοτεχνικών έργων θα μας έδινε μια διαφορετική οπτική για το πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα. Στο περιθώριο της επίσημης ιστορικής αφήγησης, τρεις στρατιώτες μας βοηθούν να αποπειραθούμε μια προσέγγιση της ιστορίας ως βιωμένης εμπειρίας από τους αφανείς ήρωές της. Ίσως και να προσθέσουμε μία ακόμη ερώτηση στο τι έγινε τότε. Καημένοι άνθρωποι, ζούσαν όπως και να έχει κάπως καλά, ήσυχα. Όταν μια ωραία πρωία βλέπουν τους αδελφούς των Έλληνας να έρχονται ως άγγελοι παρηγορίας και ελευθερωτές. Τώρα, τι έχει να γίνει μετά από 2-3 μέρες σε αυτά τα χωριά της απελευθερωμένης περιφερίας, ο Θεός γνωρίζει. Εν πάση περιπτώσει, και αυτού του τρόπου και με την περίφημη ονδάδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αφήναμε διαρκώς τα ερείπια της ελευθερίας που εσκορπίσαμε στα ενδότερα της Ανατολής. Τέλος πάντων, αυτή η προέλαση έγινε να καταστρέψουμε με αρκετά χωριά και κάμποσες χιλιάδες ζωές ησύχων ανθρώπων. Επίσης, να τραβήξουμε κι εμείς αυτά τα μυστήρια. Πάνορμος, Νικομίδια, Κυπλιά, Εσκίσεχήρ, Αλμυρά Έρημος, Σαγκάριος, ο στρατιώτης Κατσιούρης, ακολουθώντας την 11η μεραρχία, προελάβει στην παλιά γη της Ιωνίας, με αίσθηση όμως, μάλλον, αντιηρωική. Όλη την ημέρα μάχη. Μόλις σε βράδια αρχίνε, τράβαγε το κύριο σώμα και οι οπισθοφυλακές βγαίνανε σε κάθε λόγο. Κάθε κάναμε 45 μερόχητα πορεία. Εδώ η μέση μας είχε χωρίσει από τις μπαλάσκες. 400-500 φυσικοί ο καθένας απάντησε. Παραδόξως, την ταλαιπωρία συνοδεύει ένα κλίμα εφορίας και φαντασίωσης που βασίζεται όχι μόνο στην άγνοια, αλλά και στην πεισματική άρνηση για αληθινή πληροφόρηση. Ως μέσα προπαγάνδας, ο τύπος και τα κινηματογραφικά επίκαιρα της εποχής μετατρέπουν τα οράματα σε ανδιαφυσβήτητο γεγονός. Σκοτεινή και οδυνηρή σελίδα στις μαρτυρίες, οι αγριότητες εναντίον των Τούρκων κατοίκων στις περιοχές που εκαθαρίζει ο ελληνικός στρατός, προελάβοντας το 1921 προς την Άγκυρα. Θέαμα καθημερινό, όχι όμως και αποδεκτό. Το απόγευμα σταματούμε σε ένα χωριό τουρκικό πολύ πλούσιο ιστρόφημα. Το τι γίνεται εκεί κανείς δεν μπορεί να περιγράψει. Σπίτια απογυμνούνται, αμπέλια πλήρη στρατιωτών, άλευρα τυριά πρόβατα, όλα δημεύονται. Οι περίψηλες τιμονιές σταριών νικαίοντο. Δέντρα καρποφόρα, σπίτια τα πάντα υπυρπολούντο. Εκείνο όμως που πολλάκις με έκαμε να αποστρέψω το πρόσωπο με αποτροπιασμόν ή το εσυχνέ ατιμωτικέ πράξεις των στρατιωτών μας προς τα Οθωμανίδες. Όσο προχωρούν στο εσωτερικό, οι Έλληνες στρατιώτες συναντούν μια μενόμενη Τουρκία με πρωταγωνιστές τους εκδιωγμένους από τους τόπους τους μουσουλμάνους και τον Κεμάλ αποφασισμένο να τους δώσει ένα νέο κράτος, εφαρμόζοντας πια ανοιχτά πολιτικές εθνοκάθαρσης. Πρακτικά αυτό θα είναι και το τέλος της μακραίων συνύπαρξης μουσουλμάνων και χριστιανών σε αυτή την περιοχή. Χριστούγεννα. Ωραία μα την αλήθεια. Ήλθαμε να τα πούμε του Κεμάλ και μας τα είπε αυτός πρωτύτερα. Και ύστερα ο στρατιώτης βυθίζεται στην τραγωδία της διάλυσης των ελληνικών γραμμών τον Αύγουστο του 22 όταν ξεσπά η τελική επίθεση των Τούρκων. Η μάχη εξακολουθεί δυσόδης. Το τούρκικο πυροβολικό θερίζει. Επιθέσεις και αντεπιθέσεις ακατάπαυστα.
τα πράγματα πολύ σοβαρά. Νεκροί και τραυματίοι άφθονοι. Τετέλεστοι. Το τέλος έχει έρθει και για την 11η μεραρχία, που αναγκάζεται ομαδικά να παραδοθεί στον Τούρκο διοικητή των Μουδανιών. Πάμε στο Σύνταγμα Κακουσαίος Κωνσταντίνος λεγόταν συνταγματάρης, του 45ου συνταγματάρου. Ήρθε εκεί κάτι ήθελε να μας πει, έβανε τα κλάματα και έκανε. Ξέρετε, λέει, πιαστήκαμε χμάλι. Εκείνη την ώρα, άλλος έσπαζε το όπλο της στην ελιά. Άλλος έβγαινε την αρβίλα της και έβγαινε το δάχτυλο το μεγάλο και το έβαινε εκεί και πάταγε με το δάχτυλο το μεγάλο. Εδώ σκοτώνονται. Εγώ τα είχα χαημένο σαν ένα πρόβατο που κόβε από το μπουλούκι και έλεγα τι λένε το, ότι ήμουν σαν χαζός. Δεν ήξερα τι, πού ήμουν και πού βρισκόμουν και τι έκανα, τίποτα. Ο στρατιώτης Γιώργος Κατσιούρης υποχρεώνεται να παραμείνει αιχμάλωτος για 8 περίπου μήνες, γνωρίζοντας τη βιαιότητα του νικητή. Στη μαρτυρία του ανοιχνεύεται όλη η πίκρα του εθνικού δράματος που φέρει τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή». Είχε διαταγή κάποιος πολίτης Τούρκος να μπαίνει μέσα στο στρατόπεδο και να λέει ότι πιάστε τον τούτον εδώ. Πιάνω κανένα δύο λοιπόν. Ετούτος λέει μου κανένα κύριο και μου κανένα κύριο. Και τους τραβάνε και τους πάνε μέσα σε ένα καμαράκι που είχαν κάτι αγελάδες μέσα. Τους πήγαν εκεί μέσα και τους πιάνε με κάτι μαχαίρες και τους χάσανε από μαχαίρες τις τέτοιες που βγουν, ταλιαρίζει το κρέα. Και τους χτυπάγανε από εκεί εδώ κάτω, από πίσω εδώ, όλο τη γράμμα όλη. Λοιπόν, για πάει η φωνή τους, αρουλίζανε σαν να ήταν. Τους, να άκουγες τα αρουλιτώθηκε να τους... Να μείνει στα κλάματα, να κλαίει. Όσο για τη Σμύρνη, τη μεγάλη και ωραία πολιτεία με το καλό λιμάνι που είχε αντικρίσει 2 χρόνια πριν, το Σεπτέμβριο του 22, δέχεται αβοήθητη την εισβολή του τουρκικού στρατού που την κατακαίει και τη λαιλατεί ολοσχερός, αφήνοντας πίσω μόνο έναν αργόσυρτο θρήνο και μια παρέτηση. Όταν έρχονταν το βράδυ, λέγανε θα απόψε να μας καθαρίσουν. Και απόψε, και απόψε, και απόψε. Περάσανε 5,5 μήνες. Όλο με αυτή την αγωνία. Μετά το ρίξαμε όξι και λέμε άσυχτη, καλύτερα να μας σκοτώσει παρά να... Μα δεν ήταν ζωή. 25.000 νεκροί και 50.000 τραυματίες στρατιώτες. Πρόσφυγες πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Νεκροί, αγνοούμενοι, εκτοπισμένοι στα τάγματα εργασίας, 600.000. Τεράστια υλική και ανθρωπιστική καταστροφή, σελίδες γεμάτες αίμα και πόνο, για να θυμίζουν σε όλους μας πού οδηγεί ο επεκτατισμός, η ιδεολογική και εθνικιστική πόλωση, η αβάσιμη ονειροπόληση, ο πόλεμος. Η συνθήκη της Λοζάνης το 1923 θα σφραγίσει την τραγική κατάληξη της μικρασιατικής εκστρατείας και θα θέσει τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας, αλλάζοντας με τις υποχρεωτικές μετακινήσεις τον πληθυσμιακό χάρτη και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Άξιζαν τόσοι νεκροί και τραυματίες, τόσοι εκτοπισμένοι, τόσο μίσους, υπάρχουν νικητές ή μόνο χαμένοι. Ίσως τελικά αυτό που παραμένει ως μόνη πραγματικότητα να είναι η διαπίστωση ότι ο πόλεμος μεταξύ των εθνών κρατών μπορεί να είναι σκληρός, εγωιστικός και απάνθρωπος, όχι όμως και οι άνθρωποι που καλούνται να τον διεξάγουν. Αν οι νόμοι κάθε κράτους δικάζουν εις θάνατον τους ληστάς, οι νόμοι της ανωτέρας δυνάμεως πρέπει να εξοντώσουν όλα τα κράτη αφού δεν κατοικούνται παρά μόνο από κακούργους. Ναι, διότι εγώ που κατ' εντολήν του κράτους συνηγκάστη να ληστεύσω αθώας υπάρξης στα εκτεταμένα εδάφη της Μικράς Ασίας, εγώ που ως αντιπρόσωπος και υπηρέτης ενός κράτους φωνεύω, σφάζω, ατιμάζω, ελεηλατώ, δεν είμαι κακούργος και ληστής εκφύσεως, αλλά με διαπλάσει τιούτο το κράτος. Ιδού δια τι χρειάζεται η κατάλυση του επικρατού συστήματος και η δημιουργία νέου τιούτου. Όπως όλοι είμαι θα αδελφοί εν Θεό, έτσι πρέπει να γίνομαι και αδελφοί εν τη γη.